Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα εμείς και κλίμα. Το χαμόγελο του παιδιού πραγματοποίησε απολογισμό του έργου του των 10 εξειδικευμένων κέντρων δράσης του, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο απολογισμός έγινε για το έτος 2023. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν πολύ αρνητικές ειδήσεις και θα ήθελα, ακούγοντας τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα, να τα βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού κοντά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βέβαια, τα έχουμε πει αρκετές φορές μαζί και μας δίνεται τη δυνατότητα, που δεν έχουμε δυνατότητα αυτά στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης λόγω του χρόνου, αλλά και λόγω της ποιότητας επικοινωνίας, να πούμε και λέγαμε κάποτε ότι υπάρχουν βραδιφρυγείς βόμβες που κάποια στιγμή θα σκάσουν. Έτσι ακριβώς. Σκάνε λοιπόν οι βόμβες μία πίσω από την άλλη. Και εδώ δεν ήθελα να ταρακουνήσουμε και να κινδυνολογήσουμε. Ήρθα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, παίρνοντας τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού, από τον κόσμο του χαμόγελου, που έχει γίνει πλέον κέντρο αναφοράς του κόσμου και που συνεργαζόμαστε όμως με τους θεσμούς του κράτους. Το τονίζω αυτό γιατί απλά το χαμόγελο του παιδιού δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι εάν δεν είχε το άτομο εκείνα που μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο καθένας να έχει καλή διάθεση, γιατί η Ελλάδα έχει καλό υλικό. Αλλά χωρίς αυτούς, τον αστυνομικό, τον εισαγγελέα, τον γιατρό στο νοσοκομείο και όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνουν δουλειά. Το λέω αυτό για να μην περνάμε μηνύματα ότι το χαμόγελο του παιδιού κλπ. Που όμως στηρίξαμε 91.366 παιδιά το 2023 και λάβαμε περίπου τις 200.000 κλήσεις στις 4 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης. Αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη χρονιά, την εμπιστοσύνη του κόσμου, των παιδιών. Γιατί μας καλούν και παιδιά, και αυτό ισχύει. Είναι το σημαντικό. Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, αστυνομία, εισαγγελία, φορείς κλπ. Εκείνο που έγινε βέβαια είναι καταγράφηκε μια αύξηση 26% στον αριθμό των παιδιών και οικογενειών που υποστήριξε το χαμόγελο. Άρα καταφέραμε, προσέξτε, αυτό έχει σημασία, δεν είναι μόνο ότι υπήρχε αύξηση, αλλά με τις δυνατότητες που έχουμε και τις οικονομικές, γιατί δεν επιδοτούμε σαν πουθενά παρά μόνο τον κόσμο και τις εταιρείες. Καταφέραμε και αυξήσαμε αυτό. Βέβαια, το ότι δεχόμαστε 515 κλήσεις την ημέρα στη γραμμή SOS δείχνει κάτι που είναι σημαντικό. Έχουν ανάγκη ο κόσμος για στήριξη. Και τα 35% ακούγονται άσχημα τα νούμερα, αλλά είναι πραγματικότητα και μπορεί να καταλάβεις τι παίζεται. Ενώ ότι παίζεται με την κοινωνία και πώς γίνεται τα πράγματα. 35% ήταν παιδιά που επικοινώνησα. Ήταν με τη γραμμή 1056, είτε με το chat 1056 που τα παιδιά τώρα επικοινωνούν. Άρα τέσσερα παιδιά. Και θύματα 6 παιδιά ημερησίως το 2023. Αυτό και μόνο 6 παιδιά ημερησίως το έτος 2023. Ναι. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, κύριε Γιαννόπουλε, γι' αυτό είπα. Μόνο στο χαμόγελο. Μόνο στο χαμόγελο, είναι... έτσι, ναι. Και όχι στην αστυνομία. Μόνο στο χαμόγελο του παιδιού. Έτσι, το λέω αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί η φιλανθρωπία θέλει να δείξει ότι κάνει τα πάντα. Εμείς είμαστε μακριά από τη φιλανθρωπία. Δεν σώσαμε την κατάσταση. Σώσαμε κάποια παιδιά και αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό και το λέμε με το όνομά τους. Και ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε περίπου 2 αυτοκτονικούς συνδυασμούς την ημέρα. Αν βάλουμε τα νούμερα δηλαδή. Και τα νούμερα αυτά μιλούν. Από παιδιά. Από έφηβους, από παιδιά που ήταν 615 περιστατικά. Και πρέπει να πούμε και γιατί έχει σημασία τα νούμερα. 431 αφορούσαν σε παιδιά 13 έως 17 χρονών. Βλέπουμε ότι η πιο κρίσιμη ηλικία, η πιο ευάλωτη ηλικία, εφηβεία, καλούν για να δηλώσουν αυτοκτονικό ιδεασμό και καταστροφή στον εαυτό τους. 313 ήταν κορίτσια και έχει σημασία, και λέω αυτό και θα με καθοδηγήσετε μετά για τα υπόλοιπα, οι αιτίες που οδήγησαν τα παιδιά στην έκφραση αυτοκτονικότητας ήταν σχέση με την οικογένεια 1, σχέση με συνομιλίκους 2, ιστορικό ή παρούσα φυσική νόσος και ενδοκοινωνιακή βία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Γιαννόπουλε, να μας πείτε μια συμβουλή. Τι λέτε στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί σας. Να μας πείτε και τα τηλέφωνα που έρχονται σε επαφή για να ξέρουν κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα ότι έχει κάποιον στον πλευρό του και αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού. Και πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στο έργο σας. Αυτό έχουμε να πούμε, κλείνοντας, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω να πω, γιατί χάρη σε εσάς έχουν σωθεί πάρα πολλά παιδιά. Και γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά που θα πούμε σήμερα είναι τροφή για σκέψη. Για να δούμε λοιπόν τα τηλέφωνα, πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας κάποιο 24 παιδί. 24 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα.
και με μέσο όρο αναμονής 12 με 13 δευτερόλεπτα, γιατί η τεχνολογία που έχει δοθεί στο χαμόγελο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου που έχουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και ελληνικές εταιρείες και την Εθνική Τράπεζα, για να δικαιολογήσουμε, αιτιολογήσουμε τι γίνεται, είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τεχνολογία αιχμής, δωρεάν όμως. Και να πω λοιπόν το 1056 απαντά, το 1056 για τα παιδιά που συνήθως το χρησιμοποιούν το chat, πάλι 24 ώρες και θα ήθελα να κάνω μια online πρόταση στο σταθμό σας, που είχετε ανοιχτά αυτιά και ψυχή. Βεβαίως. Να σας πω ότι να δημιουργείται ένα κομμάτι, μια κομπή 5 λεπτά, 10 λεπτά, που να είναι πληροφορίες, ενημέρωση για τους γονείς μέσα από τις συχνότητες. Έχετε δίκιο, πλέον νομίζω είναι απαραίτητο. Για να γίνει πλέον τακτική αυτή η ενημέρωση. Όχι για το τι κάνει το χαμόγελο. Για ενημέρωση. Όχι, ενημέρωση των γονέων. Που έχουν την ευθύνη. Να ακριβώς ανοίξουν τις κεραίες τους, τις αντένες τους και να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω τους και να προστατεύουν τα παιδιά τους. Γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη και σήμερα, σε αυτές τις μέρες που διανύουμε, το bullying που ακούμε, ο σχολικός εκφοβισμός. Γενικότερα, οι επιθετικές συμπεριφορές είναι το νούμερο ένα. Αυτό εγώ βλέπω. Έχουμε ξεφύγει σε αυτό και από ό,τι βλέπετε, που δεν έχουμε χρόνο, από ό,τι βλέπετε πλέον τη βία με τα παιδιά μας καλούν τα ίδια και εκφράζουν το πρόβλημα. Και θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, να αποφεύγουμε να βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά. Δεν είναι ο θήτης. Προσωρινά κάνει κάτι ένα παιδί το οποίο είναι ακραίο. Αλλά γιατί το κάνει, εκεί πρέπει να δούμε, πρέπει να δει η κοινωνία, πρέπει να δούμε αυτή που πρέπει. Τους λόγους. Δεν θα του βάλουμε λοιπόν την ταμπέλα, άρα στο μέλλον θα είναι παραβατικός, άρα στο μέλλον θα κάνει πράγματα. Ούτε συμμορία παιδιών. Είναι η ομάδα παιδιών που επηρεασμένοι το ένα από το άλλο έχουν φτάσει στο σημείο, στο ακραίο, και εκεί βλέπετε στα σκαλιά, δεν θυμάμαι πώς το λένε εκεί στην Πάτρα, που μαζεύουν τα παιδιά. Της Αγίου Νικολάου, θα λέτε λογικά. Ακριβώς. Στις άλλες πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, μη στοχεύουμε. Γίνεται, στέλνετε το παιδί σας να πάει βόλτα και το παιδί βρίσκεται σε κάποια παιδιά που νομίζουν ότι παίζουν video game και σκοτώνουν στρατιωτάκια. Δυστυχώς. Κύριε Γιαννόπουλε, έτσι, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Να συνεχίσετε το έργο σας, το μεγάλο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.